στη Θεσσαλονίκη για να παραστεί στα εγγένεια της κατασκευής του διαδικτικού αγωγού ΤΑΠ. Πρόκειται για ένα έργο σημαντικό για την ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας μας. Η κατασκευή του θα έχει πολλαπλά ωφέλη για την οικονομία αλλά και για την απασχόληση. Η λειτουργία του, σε συνδυασμό με άλλα ενεργειακά δίκτυα και υποδομές που προωθούνται προ υλοποίηση, συμβάλλουν στη μετατροπή της χώρα μα σε ενεργειακό κόμβο. Την ερχόμενη Παρασκευή ο Πρωθυπουργό θα μεταβεί στη Ρώμη για τη δεύτερη συνάντηση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών Ηγετών. Τη Δευτέρα, 23 Μαΐου, θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη για την πρώτη Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδο του ΟΗΕ. Σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας ολοκληρώνεται η ψήφιση των μέτρων που υπολείπονται για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης. Το σχετικό νομοσχέδιο πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή το αργότερο μέχρι αύριο. Θα ακολουθήσει η συνεδρία του Eurogroup στις 24 Μαΐου, όπου και αναμένεται μετά από αυτή η εκταμείευση του ποσού που προβλέπεται από τη Συμφωνία. Η ολοκλήρωση αυτής της φάσης εγκαινιάζει μια περίοδο σταθεροποίησης και στροφής προς την ανάκαμψη. Θετικότερη το αναμενόμενο είναι η απόδοση της ελληνικής οικονομίας όπως επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της Eurostat. Επίσης αξιοσημείωτη και η βελτίωση των δικτών της απασχόλησης όπως καταγράφεται από την Ελστάτ και την Εργάνη. Επίσης θετική εξαιρετικά και η επικείμενη διευθέτηση του ζητήματος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες με την εκταμίευση που έπεται της πρώτης αξιολόγησης και έρχονται αυτά για να συντελέσουν στην αλλαγή του οικονομικού περιβάλλοντος. Το αμέσως επόμενο διάστημα η κυβέρνηση θα ανακοινώσει το σχεδιασμό της στο αναπτυξιακό και επενδυτικό τομέα, αρχής γενομένης από τον αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη διαβούλευση. Όπως είναι γνωστό, το Eurogroup στις 24 Μαΐου καλείται να αποφασίσει και στο ζήτημα της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Ελληνική επιδίωξη είναι η επίλυση του ζητήματο κατά τέτοιο τρόπο που να αποκαθιστά τη σταθερότητα στη χώρα και να δημιουργεί προποθέσει για ένα ασφαλέ επενδυτικό περιβάλλον. Θεωρούμε ιδιαίτερα θετικό το γεγονό ότι ο μηχανισμό που σχεδιάζεται όσον αφορά τη ρύθμιση του χρέου με βάση την απόφαση του προηγούμενου Eurogroup δεν θα εξαρτάται από τον εκάστοτε Υπουργό Οικονομικών ούτε της χώρας ούτε άλλων χωρών και βεβαίως ούτε από αυθαίρετα στοιχεία και προβλέψεις. Αντίθετα, θα ενεργοποιείται ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους με αντικειμενικά κριτήρια. Στρατέκη.